Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Το Ιράν έπληξε το Ισραήλ με σχεδόν 200 βαλιστικούς πυράβλους με σιρήνες να έχουν στην Ιερουσαλήμ και σε όλο το Ισραήλ. Το Τελαβίβ προειδοποιεί για αντίπεινα, ενώ έντονη ήταν η, δράση, η αντίδραση τη Δύση στην Ιρανική επίθεση. Αναλυτικότερα, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό τώρα με τον Πάνο Αποστόλου. Πάνο, να ξεκινήσουμε με το νέο επεισόδιο στι εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Βεβαίω, είναι να πούμε ότι το τελευταίο που υπάρχει είναι ότι το Ισραήλ υπόσχεται η αντίπεινα στην Ιρανική επίθεση, ενώ η Τεχεράνη απαντά πώ θα πλήξουν όλε τι υποδομέ του Ισραήλ. Οι φρουροί τη Επανάσταση ανέφεραν ότι στόχευσαν. Σαν τρει στρατιωτικέ βάσει γύρω από το Τελαβίβ και πω για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν υπερηχητικού πυράβλου Φατάχ. Ο πρόεδρο του Ιράν, Μαζούν Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνική δικτύωση X, αναφέρει πω δόθηκε αποφασιστική απάντηση στην επιθετικότητα του Ισραήλ και ήταν μία ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των πολιτών του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να μην μπει σε σύγκρουση με το Ιράν γιατί αυτό αποτελεί μόνο ένα κομμάτι τη δύναμη τη χώρα του. Η εντολή για την εκτό η πρόσφευση περιάβλων εναντίον του Ισραήλ δόθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιοτολάχ Αλή Χαμενεή, δήλωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters. Η Ταχεράνη ενημέρωσε τη Ρωσία πριν από τι πυραυλικέ επιθέσει του Ισραήλ, δήλωσε ένα υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, μιλώντα επίση στο Reuters. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ενημερώθηκαν επίση από το Ιράν, αλλά μέσω διπλωματικών διάβλων λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ενώ ο Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ένα άντρα σκοτώθηκε από θράσματα πυράβλου στην κοινότητα Νουέμια, κοντά στην ιεριχό τη Δυτική Όχθη, την ώρα της επίθεσης Δίνα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Και πώ αντέδρασε το Ισραήλ σε όλα αυτά. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, σχεδόν 180 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προ το Ισραήλ. Τα συστήματα αεράμενα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Υπήρξε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχέτηση, αναφέρει ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν, όπω μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση, είπε πω υπήρξαν δύο κύματα επιθέσεων και σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, το 80% των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν Πέτυχαν του στόχου του. Οι εκρήξει που ακούτε προέρχονται από αναχαιτήσει ή πτώσει. Το σύστημα αερόαμενα εντοπίζει και αναχαιτίζει απειλέ όλη την ώρα, ανέφεραν σε ανακοίνωσή του οι ενόπλε δυνάμει του Ισραήλ. Παρόλο που πολλοί από του πυράβλου που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, υπήρξαν και πυρόβλοι που πέτυχαν στόχου. Σύμφωνα τώρα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, η πυραυλική επίθεση ήταν διπλάσια σε έκταση από την αντίστοιχη τη 14η Απριλίου, που είχε σκοπό να προκαλέσει πλήγματα και να βλάψει το Ισραήλ. Μάλιστα, παρόλο που μόνο δύο άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν ελαφρά στο Ισραήλ από θράσματα, βίντεο και φωτογραφίε που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνική δικτύωση δείχνουν έναν αριθμό κρατήρων που προκλήθηκαν από του πυράβλου που εκτόξευσε το Ιράν. Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθο σήμερα και θα το πληρώσει, ανέφερε σε δηλώσει του ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το καθεστώ στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μα και την αποφασιστικότητά μα να αντεκδικήσουμε του εχθρού μα. Ο Λευκό Οίκο χαρακτήρισε την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ σημαντική κλιμάκωση και έκανε λόγο Ντίνα για ήττα τη Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντα την αναποτελεσματική. Εξελίξει υπήρξαν και στον Λίβανο, πάνω, ενώ τρομοκρατική επίθεση έγινε στο Τελαβίβ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθε ότι πραγματοποίησε ακριβέ χτύπημα σε νότιο προάστιο τη Βεριτού, ενώ την ίδια ώρα πολλέ χώρε προετοιμάζονται να εκενώσουν τον Λίβανο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμού στο Τελαβίβ σε σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ω πιθανό τρομοκρατικό. Τέλο, η Τουρκία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει πιθανή εκένωση υπηκόων από το Λίβανο μέσω αέρο και θαλάσση και συνεργάζεται με περίπου 20 χώρε για την προετοιμασία μια ενδεχόμενη εκένωση ξένων υπηκόων μέσω τη Τουρκία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ ο Ταγί Περτογάν είπε πω το Ισραήλ ετοιμάζεται μετά την Παλαιστίνη και το Λίβανο να βάλει στο στόχαστρο τα εδάφη τη Τουρκία, καθώ ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του, όπως είπε χαρακτηριστικά δίνα ο Τούρκος πρόεδρος. Και τι αντιδράξεις υπήρξαν στην Αυστραλία πάνω επιγραμματικά. Ο Άνθρωπο Αλμπανίζη καταδίκασε την Ιρανική επίθεση κατά το Ισραήλ. Είπε ότι ήταν ευτυχέ που η Ισραηλινή αντεροπορική άμενα λειτουργήσε και δεν υπήρχαν απόλυε αμάχων. Ενώ ο επικεφαλή του συνεσπισμού, ο Πίτερ Ντάτον, καταδίκασε τι ενέργειε του Ιράν, λέγοντα πω το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία στην περιοχή και επέκρινε τον κύριο Αλμπανίζη για τη μετριοπαθή στάση που κρατά στι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σα ευχαριστούμε πολύ για την ανάπτυξη αυτού του θέματο πάνω. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.